Δυστυχώς έγινε αυτό που φοβόμασταν τόσο καιρό. Ας είναι το πρώτο και τελευταίο θύμα στο χώρο μας. Με αφορμή το πολύ θλιβερό γεγονός, υπαλλήλου στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου προσβλήθηκε από τον ιό, νόσησε με την τραγική κατάληξη του θάνατό του. Και είμαστε εδώ σήμερα, συμβολικά, αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολουμένων, το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, αντιπροσωπεία δικαστικών υπαλλήλων, για να βροντοφωνάξουμε ως εδώ τη ζωή μας και την υγεία μας δεν δεχόμαστε να την τζογάρει και να την παίζει κανένας. Κοροϊδία, πάρτε τώρα μέτρα για την υγεία. Για αυτά που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, στα δικαστήρια και οι δικαστικοί υπάλληλοι και εμείς οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι και οι συναδελφοί μας αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, για όλα αυτά υπάρχει συγκεκριμένος ένοχος, υπάρχει συγκεκριμένη ένοχη πολιτική. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Δίκης των Δικαστικών Μεγάρων, που με τη στάση της και την πολιτική της έχει μετατρέψει τα δικαστήρια σε υγειονομικές βόμβες. Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο το μόνο που έκανε είναι να κουνάει το δάχτυλο περί ατομικής ευθύνης. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, ούτε στα σχολεία, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε πήρε γιατρούς στα νοσοκομεία, ούτε πήταξε ιδιωτικές κλινικές. Το μόνο που έκανε είναι να κουνάει το δάχτυλο και να παίζει στα ζάρια την υγεία του λαού μας. Το ίδιο έγινε και στα δικαστήρια. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το ανεπαρκέστατο πλαίσιο μέτρων προστασίας της υγείας που υπάρχει στους δικαστηριακούς χώρους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τη μία μετά την επόμενη μέρα όλο και περισσότερα κρούσματα ακούγονται, μαθαίνονται, δημοσιεύονται από μια σειρά δικαστήρια της χώρας μας και βέβαια στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και την ίδια στιγμή κάποιοι μπορεί να επιλέγουν την υγεία μας και τη ζωή μας να την παίξουμε στα ζάρια. Εμείς βροντοφωνάζουμε όχι. Τώρα είναι η στιγμή και ώρα ευθύνης για όλους μας που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα, στον χώρο της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να ακουστεί δυναμικά η φωνή μας. Να παλέψουμε τώρα, άμεσα, για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με την ευθύνη της εργοδοσίας, με την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να παλέψουμε για μαζικές απολυμάνσεις, καθαρισμούς, για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Απαιτούμε χθες, αλλά εδώ και τώρα, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σταθερά επαναλαμβανόμενα τεστ στους υπαλλήλους, για να μπορούν πραγματικά να έρχονται στο χώρο εργασίας τους με ασφάλεια και σιγουριά, να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας μέσα στα κτίρια, με τις κατάλληλες αποστάσεις, τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας να χορηγούνται με ευθύνη της πολιτείας, του κράτους, του Υπουργείου, της Διοίκησης και όχι να μπαίνει το χέρι βαθιά στην τσέπη των υπαλλήλων και των εργαζομένων, να σταματήσει να κάνει τα δώρα σε κλινικάρχες, καναλάρχες, τα δώρα σε επιχειρηματικούς ομίλους και έστω και στο ΚΕΔΕΚΑ να πάρει μέτρα και να στηρίξει τα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους εργασίας. Στην κοροϊδία, πάρτε τώρα μέτρα για την υγεία. Να ενώσουμε κι εμείς τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα για στήριξη του συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα στο λεκανοπέδιο τώρα, ώστε πραγματικά το έμφραγμα που ήδη έχει υποστεί το σύστημα υγείας να μην συνεχίσει με τραγικούς θανάτους συναδέλφων εργαζόμενων ανθρώπων. Την Τρίτη, 9 Μαρτίου, στις 12 η ώρα, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, θα προχωρήσουμε σε συνέντευξη τύπου Επιτροπές Αγώνα και Μαζικοί Φορείς από το χώρο των επιστημόνων, μηχανικοί, δικηγόροι, ακριβώς, ώστε συλλογικά, οργανωμένα και συντονισμένα να δούμε τα επόμενα βήματα του αγώνα μας για τη ζωή μας και την υγεία μας.